Αμάν. Συγγνώμη, το παράκανα. Καλύτερα να σταματήσουμε την κουβέντα εδώ, ε? Ναι. Να μην πούμε πράγματα που δεν τα εννοούμε. Συγγνώμη, Αμάν. Σ' αγαπάω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ναι, επιτέλους τα φάρμακα έκαναν τη δουλειά τους. Νιώθαν πολύ καλύτερα. Να προσέξεις όμως, μην το παρακάνεις τώρα. Σκέφτηκα να πω στο γιατρό να μου γράψει την αγωγή μου και να φύγω για Θεσσαλονίκη. Αφέσου, φρύνη μου, μην το καταπιέζεις, θα σκάσεις. Μπορείς να ουρλιάξεις ελεύθερα. Όχι, με παρεξηγήσατε. Εγώ ξαφνιάστηκα που σας είδα όρθια και έκλεισα το στόμα μου μπροστά στο θαύμα. Από χαρά. Από χαρά, βέβαια, που δεν θα με βλέπεις ούτε όρθια ούτε εξαπλωτή. Παραδέξου το. Όσο να είναι αυτή η τριολέ συγκατοίκηση, μου είχε κόψει μια στάλα την όρεξη. Γι' αυτό θα σας αδειάσω τη γωνιά. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τι ακούνε τα φτάκια μου πρωί-πρωί. Με μία προϋπόθεση. Είπα και. Θέλω να κανονίσεις να γνωρίσω τους γονείς του Άρη. Ειδικά τη μητέρα του, την Αλεξάνδρα. Να βγούμε να φάμε μαζί ένα βράδυ. Και απόψε αν γίνεται. Τι είπες. Θες να το επαναλάβω. Δεν μου κάνει κόπο. Μαμά, είσαι με τα καλά σου από πού και πού να βρεθούμε όλοι μαζί να φάμε. Μήπως είχαμε παρενέργειες στα φάρμακα, κυρία Εύα. Εσύ, φρύνη μου, τη δουλειά σου. Τώρα μιλάω με την κόρη μου. Κάθισε. Τι ζήτησε. Να γνωρίσω τους γονείς του Άρη. Τόσο τραγικό είναι. Βρε, μαμά, με τον Άρη δεν είμαστε ούτε καν κολλητοί. Ούτε εγώ τους ξέρω καλά-καλά τους ανθρώπους. Εγώ πάντως πίσω δεν κάνω. Ή το κανονίζεις ή με έχεις εδώ. Πάρ' το απόφαση. Είναι σου, Καρφωτήμος, κάτι στο μυαλό. Θα το κουβεντιάσω με τον Άρη τώρα που θα πάω στο κολέγιο και θα σου πω. Αλλά δεν υπόσχομαι κάτι. Αν έχουν κάποιο βράδυ ελεύθερο, βλέπουμε. Να επιμείνεις για απόψη. Μπορεί να είμαι τυχερή και να μας κάτσει. Άντε τώρα πάω να ξαπλώσω. Αρκετά έμεινα όρθια. Μην παίζουμε και με την τύχη μας, ε. Την πάτησες, φιλενάδα. Σου εύχομαι καλό κουπί. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Τι της ήρθε τώρα, μπορείς να μου πεις. Εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα στη θέση σου. Σίγουρα πάντως δεν θα το έχανα αυτό το δείπνο. Συγκεντρώσου, ρε Φρύνη. Τι κάνουμε τώρα. Κοίτα, αν αυτή η χάρη σημαίνει ότι θα φύγει οριστικά, τότε προχώρα το. Τη φοβάμαι αυτή τη συνάντηση. Γιατί επιμένει τόσο πολύ. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ακούσε με. Άσε στην άκρη τη φοβία σου και μην κολλάς. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Οκ, θα δώσει η Εύα την παράστασή τη, αφού το ξέρει ότι τον θέλει για γαμπρό. Και εγώ τι θα παριστάνω. Εσύ θα το υποστείς για λίγο και μετά. Ας την να νομίζω ότι έβαλε τα θεμέλια στη σχέση σας. Με τη χαρά θα μείνει. Οπότε μοντάρισε το και γρήγορα. Ακόμα και απόψε. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει αυτή η συνάντηση. Να δεις, δεν θα μας βγει σε καλό. Δεν πειράζει. Όταν πακετάρουμε το λουμπάγκο για στην πρωτεύουσα, μια χαρά θα σου φύγουν όλα τα ψυχοσωματικά. Και θα δεις και πώς θα σου αρέσει αυτή η έξοδος. Γεια. Γεια. Μαμά, καλά. Καλά, πολύ καλύτερα. Σήμερα να φανταστεί σηκώθηκε μόνη της από το κρεβάτι. Έλα, καλή φάση. Έλεγα να περάσω να τη δω το απόγευμα, αν δεν σε πειράζει. Ξεφούνησε το τώρα για το βράδυ. Πάω να μιλήσω στην Αντώ. Ναι. Ξέρεις, η μητέρα μου θέλει πολύ να συναντήσει τους δικούς σου. Ειδικά τη μαμά σου. Ναι, πώς και έτσι. Τώρα βγάζεις άκρη με την Εύα. Βλέπαμε το βίντεο της εκδήλωσης και της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η μητέρα σου. Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι το έχει αναφέρει κιόλας σε κάποια φάση. Δεν ξέρω να το θυμάσαι. Ναι. Και για πότε λέτε. Όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο, γιατί δεν τη βλέπω να μένει πολύ στην Αθήνα. Και σήμερα, αν οι γονείς σου δεν έχουν κανονίσει κάτι, θα ήταν μια χαρά. Θα το μάθουμε αμέσως. Η επιθυμία σου διαταγή είναι ελεύθερη. Ωραία. Οπότε θα μιλήσουμε το απόγευμα για να κανονίσουμε το που και το πότε. Εντάξει. Α, θα περάσω να σου πάρω εγώ με το αυτοκίνητο, ναι. Ναι. Ωραία, θα έρθω μαζί σου. Καλά τραγούδια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ωραία, καταρχάς θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη. Γιατί έγινε αφορμή να χαλάσει το κλίμα μεταξύ σας. Δεν το ήθελα. Χρησιμοποιώντας τη λέξη αφορμή, θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να μάθω το λόγο για τον οποίο έγινε η κλοπή. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι έγινε όλο αυτό? Από τη στιγμή που δεν ξέρω ποιος θα έκανε, δεν μπορώ να ξέρω και το λόγο. Αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα τελικό συμπέρασμα. Ότι τα ντουλάπια δεν έχουν πολύ καλές κλειδαριές. Σωστό και αυτό. Αλλού ήθελα όμως να καταλήξω. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ήθελε να με εκδικηθεί. Δεν το κατάφερε. Ουσιαστικά πλήγωσε εσάς. Χωρίς να φταίτε κιόλας. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι όταν θέλουμε να εκδικηθούμε κάποιον, υπολογίζουμε πάντα τις παράπλευρες απώλειες. Γιατί πληγώνονται άνθρωποι που είναι αθώοι και τότε χάνουμε και εμείς το δίκαιο μας. Συμφωνείτε? Μου επιτρέπετε? Παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να αισθάνεστε άσχημα. Αυτό το φιάσκο έβγαλε για κάτι καλό. Ήρθαν στην επιφάνεια τα πραγματικά αισθήματα κάποιων. Αρκετά πια με τη δίθεν ήλια εδώ μέσα. Ναι, καλά, σκοτίστηκα τώρα. Εγώ τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μένα? Αλλά αυτό που έγραψε η Φρίνη δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Για να τα ξεχάσει, χρειάζεται και μνήμη. Χλωμό το κόβω. Βρε τρύπα να κρυφτείς. Κυρία Στεφανού, το ξέρουμε ότι δεν φταίτε εσείς για αυτό που έγινε. Αλλά πήρατε ένα ρίσκο. Και να που έγινε η στραβή. Κι όμως υπάρχει ένα όφελος όταν λέμε τη γνώμη μας για τους άλλους. Οι απόψεις είναι για να αλλάζουν. Τις διαμορφώνουν οι φιλίες, ο χρόνος και οι συνθήκες. Και αυτός που σήμερα μπορεί να μας είναι αδιάφορος, αύριο μπορεί να είναι πολύ σημαντικός για μας. Ναι, ακριβώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαπιστώνεις. Παιδιά, αυτό το τεστ, αυτή ήταν και η ουσία του άλλωστε. Να καταλάβουμε τι λέμε και τι νιώθουμε. Ουσιαστικά δείχνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας. Και όταν κρίνουμε κάποιον, δείχνουμε ένα κομμάτι του χαρακτήρα που συνήθως δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, ας μην το κουράζουμε άλλο. Έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα παιδιά τα βρήκανε μετά την προβολή του κλειπ της Άντας. Τώρα, αν ο Σύφης θέλει να το παίζει θυγμένος, μέχρι εκεί στροφάρει. Μη στενοχωριέστε. Είστε πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Και όλοι εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Μακάρι. Ούτως ή άλλως θέλω να με νιώθετε κοντά σας. Δεν μας χωρίζουν και τόσα χρόνια. Σούφεξε. Την κανόνισα τη συνάντηση κορυφής με τον Άρη. Απόψε. Ευχαριστημένη. Το συζητάς. Υπέροχα νέα. Πρέπει να οργανωθούμε. Έχουμε τόσες προετοιμασίες. Όπα, όπα. Τι προετοιμασίες? Γυναίκες είμαστε, μωρό μου. Παλί, ρούχα, τι άλλο? Α, μαμά, έχω φύγει σκαστή από το κολέγιο και πρέπει να ξαναγυρίσω. Αλλά μετά θα μου πεις τι καρώνεις. Ξέρω ότι βλέπεις τον Άρη σαν κελεπούρη, αλλά σου έχω εξηγήσει ότι είμαστε μόνο φίλοι. Εντάξει. Μα φυσικά. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να γνωρίσω τους γονείς του. Ειδικά τη μητέρα του που είναι τόσο κλάση. Τίποτα περισσότερο. Φρόντισε. Για το καλό όλων μας. Στο καλό. Θέλω να σε δω οπωσδήποτε το βράδυ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πριν για την παρέμβασή σου στην τάξη. Πραγματικά με βοήθησες, μου έδωσες εξαιρετική πάσα για το τεστ. Είπα απλώς αυτό που πίστευα. Χαίρομαι πολύ αν βοήθησα. Θέλω πολύ, αλλά δεν γίνεται. Έχω μπλέξει με τη μάνα μου. Δεν καταλαβαίνω, ρε γαμώτο. Νομίζω ότι η κατάσταση με το ρόσο έχει δέσει. Μόνο στο μυαλό σου, από ό,τι φαίνεται. Καλά, λέγει ότι θες. Εμένα άλλο είμαι εκεί. Γιατί δεν με παίρνει ένα τηλέφωνο να βρεθούμε? Μόνο εγώ θα τρέχω από πίσω, αυτός δεν θα τρέξει καθόλου. Τρέχει. Αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Άντε, μωρέ. Αντί να βοηθήσεις. Ξέρω τι θες τώρα. Να πάμε στο Ρέντι. Αλλά με την όρεξη θα μείνεις. Γιατί εγώ λίγα έχω κάνει για σένα? Εγώ δεν ξαναπατάω εκεί πέρα. Άσε, την τελευταία φορά δεν έκατσε καλά η κατάσταση. Τι έγινε, τίποτα με το Σταυρό? Από ό,τι κατάλαβα δεν την αντέχει την πίεση. Πρέπει να βρω άλλη μέθοδο. Μα και εσένα κάποιο ώρα σου μπαμ κάνει. Μαζέψου λίγο, τον κομπλάρεις. Ίσως. Εγώ τον θέλω σαν τρελή και αυτός κάνει συνέχεια πίσω. Εδώ είμαστε πολύ διαφορετικοί σε χαρακτήρες. Και αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει εύκολα. Τι έχεις, ρε παιδάκι μου? Τριγυρνάς τόση ώρα σαν το ζόμπι. Έγινε κάτι με τον Γιάννη? Αχ, σε παρακαλώ πολύ, μην με χτυπάς εκεί που πονάω περισσότερο. Όλα εντάξει με τη μαμά? Συνεννοηθήκατε? Ναι, μια χαρά. Ωραία, οπότε όπως είπαμε.